Πόσο χαίρομαι που κάνω αυτή την αναφορά. Επιτέλους, μετά από 2,5-3 μήνες, επιτέλους επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση. Επιτέλους, Γιώργος Μιμίκος στο στούντιο. Γιώργο, να σε καλησπερίσω, να σε καλωσορίσω. Και βεβαίως και τον καλεσμένο μας. Έτσι, δεν ήρθαμε μόνοι μας. Ανέστη Αναστασιάδη, ο οποίος μας κάνει τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ. Καλώς ήρθες, Ανέστη. Καλώς σας βρήκα, η χαρά είναι δική μου. Πραγματικά σε ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση, Ανέστη, και επειδή πάντα έχεις πάνω σου άρωμα Super League και λίγο από Καταλωνία, εγώ θα πω. Δεν ξεχνάμε εξάλλου την πορεία που έχει διαγράψει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Νομίζαμε ότι είναι σήμερα ο πιο κατάλληλος, θεωρήσαμε, ο Ανέστης, για να σχολιάσουμε αυτή την... Να κτηνογραφήσουμε λίγο την αγωνιστική που έρχεται. Πάντα βεβαίως με επίκεντρο τον Όφη, ο οποίος μετά από χρόνια στην Εξάδα βλέπει Ευρώπη και βεβαίως πάει να χτυπήσει όλα τα μάτς στα play-off. Νομίζω ότι το κεφάλαιο πλέον του Όφη είναι πολύ σπουδαίο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι όλοι περήφανοι και για την ομάδα και για τους ανθρώπους που έχουν μπει. Μόνο χαρά έχουμε πλέον για αυτήν την ομάδα, γιατί πραγματικά έχει τραβήξει πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχει γυρίσει στα ευρωπαϊκά σαλόνια και είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα η πορεία θα είναι μόνο ανωδική. Είμαι σίγουρος ότι είσαι από αυτούς που το πανηγύρισαν, που αισθάνθηκαν πολύ όμορφα, γιατί αισθάνεσαι και είσαι μισός Ηρακλειώτης. Κοίταξε, εμένα η σύζυγος και τα παιδιά μου έχουν το αίμα εδώ του Ηρακλειώτη. Έχουμε περάσει την ομάδα. Ήρθες και έμεινες κι εσύ, ε. Ναι, είμαστε ερωτικοί μετανάστες. Όφη έχει κάνει πολλούς γάμους. Ναι, εννοείται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε νεαροί στον Όφη και μας έβαλε μέσα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οπότε δηλαδή τα βιώματά μας τα πρώτα είναι με τον Όφη. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν παιδιά που είναι πάρα πολλοί φίλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και νομίζω ότι όλος ο υγιής φίλαθλος, όχι μόνο εμείς που παρακολουθούμε την ομάδα, αλλά όλος ο υγιής φίλαθλος της Ελλάδας αισθάνεται χαρά για αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Συνδύασε το τρεπνό με το ωφελήμου που λέμε, γιατί και ποδόσφαιρο καλό έπαιξε. Ναι, και η υγεία που βγάζει για μένα είναι το πιο σημαντικό. Η υγεία σε όλους τους τομείς. Γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι η υγεία που βγάζει στο διοικητικό κομμάτι, στο οικονομικό κομμάτι, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη αφαιρεγγιότητα, ξέρετε τι συμβαίνει. Νομίζω και ότι δεν θα ήθελε να αγωνίζεται στον Όφη πλέον. Έχουμε ακούσει τις απόψεις, συνεντεύξεις πολλών ποδοσφαιριστών της Super League. Όλοι θα ήθελαν. Μέχρι να και ο Κούδας όταν το βγάλαμε. Θα ήθελε να έπαιζε στον Όφη. Είχε πει, ναι, ο Γιώργος ο Κούδας, ναι. Γιατί είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πραγματικά τον χώρο του αθλητισμού. Υπάρχει αυτή, ξέρετε, η ισορροπία, η πνευματική στα αποτελέσματα που είναι πολύ σημαντικό, που δεν το συναντάς στον αθλητισμό και κυρίως στην Ελλάδα. Στις νίκες υπάρχει απίστευτη χαρά, στην ήττα υπάρχει καταστροφολογία. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη θέλουν να τα ζήσουν κι άλλοι. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα που έχει πετύχει. Και καλά το κάνεις αυτό που βγάζει υγεία, γιατί αν θυμάμαι καλά, όταν έφευγες από τον Όφη είχαν αρχίσει τα προβλήματα να αυξάνονται. Δηλαδή είχες έρθει σε κάπως καλύτερη περίοδο, στην πορεία κάποια πράγματα στράβωσαν, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, το τελευταίο παιχνίδι ήταν το παιχνίδι το Λεβαδιακό, στην ουσία που έπαιξε στο Παγκρίτιο. Από εκεί πέρα η ομάδα, αν θυμάμαι καλά, ένα ή δύο χρόνια κατάφερε με τεράστια προβλήματα να σωθεί. Και μετά άρχισε μια πορεία που σίγουρα δεν πρεσβεύει ούτε ολόκληρη το νησί, ούτε την ιστορία του Όφη. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα ανήκουν στο παρελθόν. Πρέπει να τα έχουμε στη μνήμη μας, να είναι φρέσκια η μνήμη μας για τα προβλήματα που είχαν, να έχουμε υπομονή. Και αυτό το πράγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να το επιβραβεύουμε όλοι και να το στηρίζουμε όλοι. Mm-hmm. Λευτέρη, παρεπιπτόντως να πω ότι ήδη είδαμε κάποια πλάνα που είναι πάμε πολύ, να ξαναδούμε, είναι πολύ είναι ιδιαίτερα. Με τη βοήθεια της σκηνοθέτης έτσι, μας. Με την αποστολή να φεύγει σήμερα κάπως έτσι. Μασκοφόροι οι ποδοσφαιριστές για Θεσσαλονίκη. Νομίζω πως είναι ωραία, πλάνα, ιστορικές. Ιστορικές στιγμές που βεβαίως αποτυπώνουν και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί πλέον στην Ελλάδα, εννοώ το επιδημιολογικό. Μέτρα προστασίας, είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν φιλαθλοί ακόμα και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρω βέβαια εάν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση μετέπειτα, γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες φωνές, πληροφορίες που θέλουν τον κόσμο να επιστρέφει τελικά στα γήπεδα. Είναι, το θέμα έχει πάει στην κυβέρνηση, καθώς η Super League ουσιαστικά άναψε πράσινο φως στην πρόταση του Όφη και την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε ουσιαστικά τις ανακοινώσεις σχετικά. Ακόμα και για το Όφη, υπάρχει μια περίπτωση να προλάβει να αλλάξει κάτι και να υπάρχει 20% των φιλάθλων στις κερκίδες. Πρόταση Ηλία Προυσανίδη, υπενθυμίζω. Πολύ σημαντική πρόταση του Ηλία, του Προυσανίδη και του Όφη και μπράβο για αυτή την εισήγηση. Βέβαια, Ανέστη, μετά από καραντίνα,
Ένας καλός φίλος και συμπαίκτης σου μου το έλεγε σε συνέντευξη για την εφημερίδα Νέα Κρήτη, ο Φώτας ο Μοσχογιάννης, μας έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές μετά από καραντίνα, μετά από αυτές τις συνθήκες, να μπουν άμεσα σε πίεση, να αναβάσουν ρυθμούς, να παίξουν play-off και εγκυμονή και κινδύνους τραυματισμούς, μου είπε ο Μοσχογιάννης. Και δυστυχώς για τον Τσιλιανίδη επιβεβαιώθηκε αυτό. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί για έναν αθλητή. Αν φανταστείτε ότι μετά το τέλος μιας νορμάλ ποδοσφαιρικής σεζόν οι διακοπές είναι στην ουσία ένας μήνας και επανέρχεσαι μετά στην προετοιμασία και περνάει ένα μήνα και πάλι ζορίζεσαι. Και πάλι. Οπότε φαντάζεστε ότι ο βαθμός δυσκολίας θα είναι τεράστιος για τα παιδιά και πραγματικά αυτό που πρέπει όλοι να κοιτάξουμε να είμαστε επιεικείς και με την απόδοση την ατομική αλλά και την ομαδική, να μπορούμε να έχουμε κατανόηση για οτιδήποτε και να συμβεί, για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και να ευχηθούμε τα παιδιά να βγουν υγιείς μέσα από το γήπεδο χωρίς τραυματισμούς. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για ένα ποδοσφαιριστή. Γιατί είδαμε τον Τσιλιανίδη, ήταν στο απόγειο, κλήθηκε στην εθνική ομάδα, ήταν κοντά σε μια μεταγραφή. Και το παιδί ξαφνικά η καριέρα του πηγαίνει προς τα πίσω. Τα δεδομένα, ρωτήσω, έχω μια πορεία. Τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν τώρα, αυτά που μας περιγράφεις μόλις με τη φυσική κατάσταση των παικτών, ποια στρατηγική προωθούν από την πλευρά του προπονητικού team? Κοιτάξτε, δηλαδή, τι ποδόσφαιρο θα μπορούσε να παιχτεί, τι ποδόσφαιρο θα δούμε το Σαββατοκύριακο? Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να μας το πει κανένας. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανές. Κανένας στον κόσμο δεν μπορεί να σου πει πώς θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές. Ήδη βλέπουμε στη Γερμανία, που φανταστείτε ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, εκεί οι ποδοσφαιριστές είναι τρομερά γυμνασμένοι και βλέπουμε ότι τα πρώτα παιχνίδια που παίξανε ήταν σε πολύ χαμηλό ρυθμό, πολύ κακό ποδόσφαιρο, έχουν βγάλει πάρα πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς, κοντά στους 100 μυϊκούς τραυματισμούς έχουν βγάλει. Οπότε φαντάζεστε ότι και στην Ελλάδα τα δεδομένα θα είναι αυτά. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να τελειώσει μια σεζόν normal, γιατί πρέπει να τελειώσει η σεζόν και να μπούμε από την επόμενη σεζόν να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Εσύ, αν ήσουν ποδοσφαιριστής ακόμα στη Super League, θα ήθελες να μπεις στη διαδικασία να παίξεις ή θα. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο για όλους δεν σταματάει. Είτε παίζει Super League, είτε παίζει μικρότερες κατηγορίες. Ξέρετε, αυτό το μικρόβιο το έχεις. Και πόσο μάλλον όταν είσαι 2 μήνες σε μία καραντίνα και δεν έχεις ασχοληθεί με αυτό που αγαπάς. Όλοι θέλουν να παίξουν. Το θέμα είναι αν μπορεί το μυαλό να ακολουθήσει το σώμα ή το σώμα να ακολουθήσει το μυαλό. Και εκεί έγκυται ο κίνδυνος, όταν εσύ θέλεις να κάνεις μια προσπάθεια και το σώμα σου στην ουσία να μην μπορέσει και να έρθει κάποιος τραυματισμός. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Mm-hmm. Πάντως, ο Όφη, Ευρώπη βγήκε. Το μεγάλο στόχος έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα δεν θα σταματήσει εκεί. Θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν ξεκίνησε η ομάδα το καλοκαίρι υπήρχαν πάρα πολλές φωνές και ευτυχώς διαψευθήκαμε όλοι, γιατί πραγματικά έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ήταν από τις ομάδες που όλοι θαυμάζανε, κοίταξε στα μάτια όλους τους αντιπάλους και εδώ μέσα στο Ηράκλειο και έξω. Δεν έχει να χάσει κάτι. Νομίζω ότι όλο το χρόνο δεν έβγαζε αυτό το άγχος που είχαν οι υπόλοιπες ομάδες για το αποτέλεσμα και την απόδοση. Άρα νομίζω ότι η διαδικασία των play-off θα είναι μια διαδικασία ευχάριστη, να γεμίσει ο κόσμος εμπειρία, οι παίκτες εμπειρία. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει ο κόσμος στα γήπεδα να παρακολουθήσει την ομάδα σε αυτά τα πολύ όμορφα παιχνίδια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα παιδιά θα μπουν μέσα να το ευχαριστούν χωρίς άγχος. Είναι πραγματικά αυτό που μας έλεγε και ο Βαγεμπάσα Χορ πριν από μία εβδομάδα εδώ από το πλατό της εκπομπής, ότι είναι από τις λίγες φορές που θα μπούμε στο γήπεδο και θα το διασκεδάσουμε. Αυτό που μας περιμένει. Ναι, γιατί έχει φύγει, ξέρετε, αυτό το άγχος, όχι το αποτελέσματος, το άγχος, αν θέλεις, της ατομικής απόδοσης, ότι πρέπει να είμαστε καλοί και σαν ομάδα. Και βάζοντας και βέβαια στόχους, πρώτα υγεία και μετά βεβαίως το κομμάτι της διασκέδασης. Βέβαια. Άρα πάνε πιο εξαγνισμένοι πλέον. Ναι, γιατί μια ομάδα η οποία, ξέρετε, γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να έχουμε πολύ καλή μνήμη, που σώθηκε στην ουσία πριν από 9 μήνες στο τελευταίο λεπτό, καταφέρνει να βγει στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι για μια τεράστια πρόοδος, βήματα τεράστια μπροστά. Οπότε έρχεται η στιγμή τα παιδιά να μπουν μέσα στο γήπεδο και να είναι τελείως απελευθερωμένοι. Και ίσως τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Να κάνουμε όμως μια παρένθεση με κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν είχε έρθει στο Ηράκλειο πριν από κάποια χρόνια, σχεδόν 15 και λίγο παραπάνω, ο Ανέστης Αναστασιάδης πρώτη φορά, είχαμε ακούσει για ένα παιδί που έρχεται από τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Εγώ είχα και όλοι λέγαμε, τότε, σαν φίλαθλος. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε. Και άλλο look βέβαια. Τι έκπληξη ήταν αυτή, ρε Γιώργο. Ναι, εντάξει. Νάτος λοιπόν ο Ανέστης Αναστασιάδης στην πάνω σειρά εκεί με τον κύκλο. Πρώτος από τα αριστερά.
Εγώ τι επειδή, συναισθήματα να έχεις κρατήσει. Εγώ επειδή δεν τα πω και πολύ καλά, συγγνώμη Λευτέρη, με την παρατηρητικότητα στο να καταλάβω κάποιον όταν είναι νεότερος και όταν είναι μεγαλύτερος. Σε αυτή την Μπάρτσα είναι η δεύτερη ομάδα καταρχάς της Μπαρτσελόνα. Βλέπουμε κάποιο πολύ μεγάλο όνομα πολλά χρόνια πριν. Εγώ βλέπω ότι έχω μαλλιά εκεί. Δεν ξέρω. Ήμουν σίγουρος όταν το σχολιάζες. Εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά. Από κάτω είναι ο Τιάγκο Μότα. Τιάγκο Μότα, ο οποίος έπαιξε μετέπειτα και στην μεγάλη ομάδα. Είναι ο Μπαμπακίντα που είχε έρθει μετά στην Ελλάδα. Είναι δεξιά από το Μότα είναι ο Φερνάντο Ναβάρο που ήταν αρχηγός στη Σεβίλη. Είναι ο Τρασόρας που είναι αρχηγός στη Λακορούνια δίπλα από τον αρχηγό. Γενικότερα είναι παιδιά που έχουν κάνει καριέρα. Τι να λέμε τώρα. Έχεις επικοινωνία καθόλου με αυτά τα παιδιά? Έχω κρατήσει επικοινωνία με κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν σταματήσει πλέον για αυτό το ποδόσφαιρο. Ναι. Μιλάμε, ναι. Αλλά αυτά ήταν τεράστια ονόματα τα οποία μετά έγραψαν μια χρυσή εποχή. Οπότε είναι και λίγο δύσκολο να τους βρεις. Μια διαδρομή, γράφουμε και στον τίτλο. Τολεμαΐδα γιατί είναι η πόλη του, Μπαρτσελόνα, Ηράκλειο. Αλλά θα προσθέσω και Δαμάστα. Και πρωτάθλημα πήρατε στο τοπικό και υπήρχε και φιλανθρωπική δράση με το χαμόγελο του παιδιού με πολύ όμορφες ιδέες του Αντώνη του Παπαδάκη. Νομίζω συνδυάσατε και εκεί ωραία πράγματα φέτος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο και το πιο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό το κοινωνικό έργο που έκανε ο πρόεδρος και κατ' επέκταση και η ομάδα της Δαμάστας. Και εμείς από πρώτο χέρι είδαμε πραγματικά. Ήσουν εκεί σε όλες τις παραδόσεις, παραλαβές κτλ. Ναι, ήμουνα και είδα πραγματικά ότι νομίζω ότι η αλληλεγγύη, θα πω γιατί δεν είναι φιλανθρωπία, είναι αλληλεγγύη προς ανθρώπους, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γιατί όταν δίνεις, πραγματικά ανοίγει η ψυχή σου. Και νομίζω ότι και ο κ. Παπαδάκης και η ομάδα της Δαμάστας έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και πράγματα τα οποία δεν τα έχουν πει και μπράβο τους. Και νομίζω ότι αν δραστηριοποιηθούμε όλοι μας, μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Πραγματικά, αλλά επειδή μου έρχονται και μηνύματα στο κινητό, τον Μέση τον πρόλαβες, με ρωτήσανε τώρα. Όταν ήσουν εκεί, ήταν πολύ μικρός. Ήταν μικρός. Εγώ πρόλαβα. Ίσως Ροναλντίνιο πρόλαβες. Όχι, Ριβάλντο, Τζιοβάνι και τα λοιπά. Και Κλάιφερτ. Ναι. Και τον Ινιέστα που ήμασταν συμπαίκτες την επόμενη χρονιά. Απέξατε και με τον Ινιέστα. Ναι, παίξαμε 1,5 χρόνο με Ρέινα, Βίκτορ Βαλντές. Με αυτά τα παιδιά ήμασταν συμπαίκτες. Τι να λέμε τώρα, μόνο που ακούσα. Έχω μείνει άφοντας. Μόνο που ακούσα ότι έπαιξε με τον Ινιέστα. Ωραίες που... αυτές οι αθλητικές ιστορίες. Και ποιος ειδικότερος πλέον, Γιώργος Μιμίκος, έτσι να τα αναδείξει. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως και εσένα, Ανέστη. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο βασικά. Δεν έχω ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Μας συνεπήρε η συζήτηση. Μας συνεπήρε και πηγαίναμε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Από τη Βαρκελόνη κάναμε στάσεις στη Δαμάστα και ξαναπήγαμε Βαρκελόνη. Αλλά αυτά μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να τα πετύχει. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο βασικά, γιατί υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Γιαννούλη από την αναχώρηση του Όφη. Θα μας ενημερώσει η Δανάη, συνοθέτης μας. Αν έχουμε χρόνο, έχουμε 5 λεπτάκια. Ωραία. Έχουμε. Οπότε, βέβαια. Πριν πάμε στις δηλώσεις, επειδή είναι ένα λεπτάκι περίπου οι δηλώσεις, να συνεχίσουμε με τον Ανέστη. Δεν ξέρω αν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα γενικότερο σχόλιο και για την εθνική θα θέλαμε, διότι έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα στη Super League. Δυστυχώς έχουν γίνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι πρωταγωνιστές είναι το παρασκήνιο και οι παράγοντες. Και την καλύτερη απάντηση τη δίνει η εικόνα που βγάζει ο Όφη. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, πρωταγωνιστές είναι οι ομάδες, δεν είναι οι παράγοντες, δεν παίζεται το ποδόσφαιρο στο παρασκήνιο, δεν παίζεται στα δικαστήρια, δεν παίζεται με τους πολιτικούς. Πρέπει να αφήσουμε πραγματικά και να κάνουμε βήματα στις μικρές ηλικίες για να μπορέσουμε να δούμε βελτίωση και να μπορέσουμε να δούμε και μια καλή εθνική ομάδα. Γιατί μόνο έτσι, αν προωθήσουμε και χτίσουμε στις μικρές ηλικίες, θα δούμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να στελεχώνουν την εθνική ομάδα και να έχουμε διακρίσεις. Τώρα, η εθνική ομάδα σίγουρα έχει παρουσιάσει μια βελτίωση με τον καινούργιο προπονητή, χρειάζεται όμως χρόνο. Διαφορετικά είναι να παίζεις υποπίεση για το αποτέλεσμα και να περάσει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση και διαφορετικά είναι να έρχεται ένας προπονητής που είναι παιχνίδια στην ουσία διάφορα. Αλλά τα μηνύματα που παίρνουμε νομίζω ότι είναι θετικά. Είναι θετικά. Και σε αυτά τα χρόνια που ήσουν στα γήπεδα και πέρασες από τόσα πολλά γήπεδα, από τόσες πολλές ομάδες, αν μπορούσες να κρατήσεις κάτι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κρατήσεις την παρουσία στον Όφη που συνδυάστηκε με τη γνωριμία και με τη γυναίκα της ζωής σου. Εντάξει, αυτό. Ποια Μπαρτσελόνα. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Ευτυχώς και δεν σε πρόλαβε η Σακύρα. Ευτυχώς, ναι. Μην λες τέτοια, Γιώργο. Ο Όφη μας έβαλε μέσα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Όφη μας στην ουσία γίναμε άνδρες μέσω του Όφη, οπότε κρατάω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα μου. Αλλά όλη η διαδρομή, ξέρετε, έχει πολλές λύπες και λίγες χαρές, οπότε κρατάω τις χαρές που έχω γευτεί
Το ότι κατάφερα να κάνω μια έστω μικρή διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου, να μείνω υγιής όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν είναι σημαντικό για έναν αθλητή. Και νομίζω από εκεί και πέρα κλείνει ένα κεφάλαιο και συνεχίζει η ζωή πιο μπροστά. Εντάξει, δεν ήταν μικρή να μου επιτρέψει να πω, γιατί είχε διάρκεια και διάρκεια είναι το ζητούμενο και δεν το έχουν πολύ αυτό. Πανετολικό, Καλονί, να θυμίσω, Λαμία, εκτός από τον Όφη. Ναι. Τέσσερις διαφορετικές ομάδες στη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Έχεις γράψει πάρα πολλά ένσημα. Έχουμε και γράψει περισσότερα από 20 χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ναι, είναι κοντά στα 20 χρόνια επαγγελματικά. Εντάξει, είμαστε ένα από τους ευλογημένους που καταφέραμε να κάνουμε αυτό που αγαπά το χόμπι μας. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πήγαμε και ένα Σουδάν μαζί. Σε ευχαριστούμε. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε. Α, πήγατε και Σουδάν. Ναι, 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 με τον Όφη βεβαίως. Προετοιμαστήκαμε για την καραντίνα εκεί με τον Όφη. Ήταν ναι, προφητικό. Άλλη ώρα θα τα περιγράψουμε σε λεπτομέρειες. Εντάξει, όταν έχει τέτοιου συνομιλητές όπως ο Ανέστης, νομίζω πως είναι όλα πιο εύκολα. Ξέρει να παίζει μπάλα και στο στούντιο, αυτό το ξέραμε από παλιά. Ωραία. Να δούμε, να κλείσουμε με Γιαννούλη. Ναι, πάμε να δούμε δηλώσεις. Εν ώψη Κλεάνθης Βικελίδης. Αμέσως μετά να πάμε απευθείας σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ματιές στην διεθνή επικαιρότητα. Τρεις μήνες μετά ξεκινάμε πάλι το πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι μια δύσκολη στιγμή για όλες τις ομάδες. Ιδιαίτερη θα έλεγα, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα αυτό τον ένα μήνα, ενάμιση, όσο μπορούμε, γιατί σίγουρα δεν είναι εύκολο. Και είμαστε έτοιμοι για τα play-off. Όπως άρχισε το πρωτάθλημα, έτσι ξεκινάει και τα play-off με τον Άρη. Σίγουρα είναι μια ποιοτική ομάδα ο Άρης. Γι' αυτό άλλωστε είναι και στα play-off. Τερματίσαμε το πρωτάθλημα ισοβαθμοί, αλλά ισοβαθμοί ήμασταν πιο πάνω λόγω της νίκης στο Γιατί Γουλέ. Θα πάμε εμείς να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας, το πλάνο μας, όπως κάναμε όλη κατά τη διάρκεια όλη τη χρονιά. Θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς κόσμο. Αλλά ευελπιστούμε να προσφέρουμε όσο θέμα μπορούμε αυτή την περίοδο. Η ομάδα δεν είχε καθόλου άγχος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, άσχετα που είχαμε στόχους να μπούμε στα play-off. Φάνηκε αυτό ότι υπήρχε μια ηρεμία, άσχετα με είχαμε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Όπως είπατε, μπαίνουμε στα play-off, χωρίς άγχος, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί.